Καλημέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Αυτό θα είναι ένα σύντομο βίντεο γιατί ευχαριστώ σε όλους σας την προσοχή. Γιατί σήμερα, όπως ακούτε, έχει πολύ δυνατό αέρα. Πρέπει να έχει γύρω στα 9 μποφόρ. Η αλήθεια είναι ότι είναι σήμερα πάρα πολύ νωρίς το πρωί, είναι γύρω στις 9 και 4. Ξύπνησα από τον αέρα και όταν βγήκα πραγματικά για να φάω το πρωινό που ήταν τόσο δυνατό που χρειαζόταν μπότες με καρφιά για να πατήσεις και χωρίς να σε πάρει ο αέρας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Έχει προκύψει ένα θέμα εδώ πέρα στο Λουδάκι Κορινθίας, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και μιας και μιλάμε και για πυρκαγιές, δυστυχώς κάθε χρόνο οι πυρκαγιές ρημάζουν ένα μέρος εδώ πέρα στην Κορινθία. Χτες άναψαν 4 μεγάλες φωτιές στις Κεχριές, που είναι απέναντι από το Λουδάκι. Έχω πάει πολλές φορές και όταν ήμουν μικρός και τώρα τελευταία. Οι πυρκαγιές αυτές τέτοιαν υπό έλεγχο. Αλλά εδώ πέρα στο Λουτράκι έχουμε πάλι 2 εστίες φωτιάς, οι οποίες τώρα μάχονται από τους πυροσβέστες και τα αεροπλάνα. Δεν είναι ακόμα εξακριβωμένο από τι ακριβώς προκαλείται, μάλλον από εμπειρισμό, και φυσικά όταν έχει τόσο δυνατό αέρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Φαίνεται ότι οι προειδοποιήσεις που κάνουν όλοι και λένε ότι μην βάζετε φωτιά σε αυτή την περίοδο γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, δεν εισακούγονται. Παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πολύ με αυτά τα θέματα. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ένα ο Αμαζόνιος ο οποίος λέει άλλη μορέλα, είναι τεράστιο, θα μας κρατήσει για όλους. Εδώ πέρα δεν είναι τόσο απλό. Και ειδικά όταν είσαι σε καταιγημένες περιοχές. Ευτυχώς, και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί έχουμε και την επέτειο για το μάτι, τώρα κλείνουμε 2 χρόνια. Ευτυχώς. Δεν έχει καεί ακόμα κανένα άνθρωπο. Δεν έχει πεθάνει, δεν έχει τραυματιστεί κανένα. Γιατί μετά την εμπειρία που ζήσαμε στο μάτι και μετά τι πυρκαγιέ του 2007, σίγουρα κάτι μάθαμε από όλα αυτά και να είμαστε πιο ενημερωμένοι από ποτέ. Οι πυροσβέστε ξέρουν, θα το πολεμήσουν, θα το βρούνε τι θα γίνει, θα το σβήσουν όπω κάθε χρόνο. Εμεί ενημερώμαστε πολύ συχνά γιατί είμαστε κατοικημένη περιοχή όλα σε δάσο. Μακάρι να μην φτάσει εδώ πέρα η φωτιά στην κατοικημένη περιοχή όπου μένω εγώ. Μακάρι, το εύχομαι. Και παιδιά, πρέπει να προσέχουμε. Είναι απλό. Περιγράφεται σε μία γραμμή. Μην βάζετε φωτιές στην την πυρηνική περίοδο, η οποία είναι από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο. Αυτή η περίοδος είναι η κόκκινη ζώνη. Δηλαδή, εκεί δεν πρέπει καθόλου, γιατί αλλιώς θα δυσκολεύσει πολύ το πράγμα. Στην υπόλοιπη χρονιά, κάντε ό,τι θέλετε, ας το πούμε έτσι. Αλλά πρέπει να τοποθετούν πινακίδες ή πρέπει να τοποθετούν με τα αεροπλάνα, έτσι ψηλά πανιά, τα οποία να λένε απαγορεύονται οι πυρκαγιές σε αντιπυρηνική περίοδο. Περισσότερο είναι εμπειρισμός. Δεν είναι τόσο στη συνθήκη, γιατί σήμερα έχει πολύ αέρα. Δηλαδή, σήμερα θα μπορούσαν πιο άνετα να κατασβεστούν οι πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τόσο ζέστη. Αλλά έχει πολύ αέρα. Ακούτε. Πολύ συχνά. Αυτό ένα βίντεο είναι πολύ σοβαρή προειδοποίηση. Μην ανησυχείτε για εμένα, επειδή θα μου πει τώρα: ωραία, φίλε, ο Άγγελος μένει στο Λουτράκι, θα γίνει τώρα. Δεν θα πάθω τίποτα. Έτσι, ευτυχώς μέχρι τώρα και χωρίς να το γρουζουζέψω. Εύχομαι να μην το γρουζουζέψω, να μην πάει γρουζουζιά. Είναι το ότι ευτυχώς σε μια πυρκαγιά δεν έχει έρθει μέχρι εδώ που μένω εγώ. Και ελπίζω να μην έρθει κιόλα, γιατί αυτό είναι βασικό. Έχω έρθει τώρα εδώ πέρα, είναι η πρωινή μου βόλτα, ας το πούμε έτσι, ώστε να ψάξω έτσι πρόχειρα να δω πού ακριβώς είναι η πυρκαγιά. Και θα ενημερώσω. Θα βγάλω μάλλον και άλλο βίντεο παρόμοιο και θα το προσθέσω σε αυτό. Παιδιά, είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Εδώ έχουμε οι πυροσβέστες να κάνουν τα δυνατά τους και να σβήσουν τις 2 φωτιές. Το προσωπικό είναι 2. Είναι σε 2 οικισμούς λίγο πιο κάτω από το δικό μας. Αλλά μπορεί να έχει και εδώ εστίες, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε, αυτά από μένα, θέλει μεγάλη προσοχή και όχι ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Γιατί καινούριο θα σας ενημερώσω με καινούριο βίντεο. Οπότε, anyway, αυτά από μένα, γεια σας. Εκείνη η φωτιά. Εδώ είναι η φωτιά. Στη Γαλιθέα από πίσω.
φάουν κι άλλοι κύθμοι. Μάλλον το ένα μέτωπο είναι αυτό. Μακριά από τον οικισμό μας, αλλά αν πάει πολύ γρήγορα, μπορεί να έρθει και εδώ. Οπότε αναμένουμε τα νεότερα.